Και θα πάω οικονομικά, διότι έχει κάτσει και η Μέση Ανατολή και ακούμε για τα παιχνίδια, τα εμπορικά, τις αγορές, τους δρόμους. Προχθές είχαμε τον κύριο Μελά. Και πάνω στον κύριο Μελά, ένας εξαιρετικός συνάδελφος με χρόνια εμπειρία και στα οικονομικά και συγγραφέας και αναλυτής, ο κύριος Συγκλήσης, έστειλε μία παρατήρηση. Σε περισσότερες έγραψε από δύο φορές, ο κύριος Μελάς είπε ότι η Ελλάδα έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα. Αυτό δεν είναι ακριβές. Η χώρα μας έχει συνεχώς δημοσιονομικά ελλείμματα και πριν την υπαγωγή της στα μνημόνια. Το 22 ήταν 8 δις ή το 4,1 του ΑΕΠ, το 23 είναι το 3,4 του ΑΕΠ. Εκείνο που παρουσιάζεται ως επιτυχία είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα, πρόσεξε λέει ο κύριος Συγκλέσης, που το ονομάζουν πρωτογενές πλεόνασμα, μόνο που δεν υπάρχει κανένα πλεόνασμα. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι όταν στις δαπάνες του προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνουμε τους τόκους του δημοσίου χρέους, αλλά οι τόκοι θα πληρωθούν υποχρεωτικά, γι' αυτό τίποτα δεν περισσεύει. Το πρωτογενές αποτέλεσμα έτσι αναφέρεται και όχι πλεόνασμα στα επίσημα κείμενα, άρα το πρωτογενές αποτέλεσμα περιορίζει απλώς την ανάγκη για πρόσθετο δανεισμό προκειμένου να πληρώνονται οι τόκοι του δημοσίου χρέους. Και με αφορμή αυτό είπα να καλέσω τον κύριο Ιγκλέση να μας πει και γι' αυτό αλλά και για το που πάνε οι δρόμοι της οικονομίας με την πολεμική οικονομία σε πλήρη ανάπτυξη στον πλανήτη δυστυχώς. Καλημέρα κύριε Ιγκλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Τα είπατε όμως όλα. Διαβάζοντας το σημείωμα που σας έστειλα, τα είπατε όλα. Τι να πω τώρα εγώ. Όχι, να το πείτε για να μας εξηγήσετε αυτό το λεκτικό τρίκ πολλές φορές που αν δεν το προσέξουμε, γιατί σωστά το λέτε εσείς, εγγράφεται ως πρωτογενές αποτέλεσμα και όχι πλεόνασμα στα επίσημα κείμενα, τι στην πραγματικότητα σημαίνει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, γίνεται μία σπέκουλα, μία προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης, των υπουργών κτλ. Ότι η ελληνική οικονομία πηγαίνει πολύ καλά, έχουμε πλεονάσματα και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερα μελλοντικά και όλα πάνε καλά. Εδώ πρόκειται για μία εξαπάτηση του κόσμου, γιατί όταν ο απλός πολίτης που δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά τα πράγματα ακούει πρωτογενές πλεόνασμα, νομίζει ότι κάτι περισσεύει, ότι υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούν να διατεθούν. Δεν είναι όμως έτσι. Το πρωτογενές αποτέλεσμα έτσι αναφέρεται και στον προϋπολογισμό και στους εθνικούς λογαριασμούς και στην Ελστάτ, τη Στατιστική Υπηρεσία. Πουθενά δεν αναφέρεται πλεόνασμα. Η λέξη πλεόνασμα δεν αναφέρεται. Είναι λέξη που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μόνο. Και οι δημοσιογράφοι. Μην τρέπεστε. Και οι δημοσιογράφοι. Βεβαίως, τους ξέχασα. Ιδίως οι δημοσιογράφοι. Θα σας πω μετά και ένα περιστατικό. Βεβαίως, βεβαίως. Μια ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν. Το πρωτογενές αποτέλεσμα προκύπτει αν στις δαπάνες του προϋπολογισμού δεν υπολογίσουμε τους τόκους του δημόσιου χρέους. Αν τους υπολογίσουμε, υπάρχει έλλειμμα. Λοιπόν, δεν υπολογίζουμε τις δαπάνες για τους τόκους του χρέους και έτσι βγαίνει ένα πρωτογενές θετικό αποτέλεσμα. Αν υπολογίσουμε αυτές τις δαπάνες, όπως είπε και προηγουμένως, για τους τόκους, τότε έχουμε έλλειμμα. Άρα, για να γίνει πιο σαφές, θα σας δώσω το παράδειγμα της φετινής χρονιάς. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το, από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, αναφέρεται ότι το φέτος, το 2023, θα έχουμε έλλειμμα 7,5 δισεκατομμύρια. Αυτό το έλλειμμα προκύπτει γιατί στις δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι του δημόσιου χρέους που είναι 8,6 δις. Αν δεν υπολογίσουμε τα 8,6 δις, προκύπτει ένα θετικό πρωτογενές αποτέλεσμα 1,1 δις. Μάλιστα. Άρα είναι ένα λεκτικό τρίκ, γιατί καλά το λέτε, στα επίσημα κείμενα γίνεται λόγος για πρωτογενές αποτέλεσμα. Φραστικά όμως υπηρεσιακοί παράγοντες, κυβερνητικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι μιλούν για πρωτογενές πλεόνασμα. Έτσι. Ακριβώς. Ναι.
Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Προ καιρού άκουγα μία εκπομπή όταν ανακοινώθηκαν αυτά τα στοιχεία σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας και ο δημοσιογράφος που έκανε την εκπομπή είχε καλέσει και την οικονομική ρεπόρτερ, η οποία του είπε για το πρωτογενές αποτέλεσμα, αυτό πλεόνασμα το έλεγε εκείνη, του 1,1 δις, και ο δημοσιογράφος τη ρωτάει, άρα η κυβέρνηση αυτά τα λεφτά θα τα μοιράσει? Έτσι το καταλάβαινε ο άνθρωπος. Θα τα μοιράσει στον κόσμο με επιδόματα, δεν ξέρω τι. Και το άλλο το σαΐνι ρεπόρτερ του λέει, όχι, θα το κρατήσει για αποθεματικό. Μάλιστα, καταλάβαμε. Τέτοιο έχουμε... πράγμα συμβαίνει, ας πούμε, είναι απίστευτο. Και υπάρχουν και, θυμάμαι από παλιά, από την, γιατί αυτή η ιστορία με το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως το λέγανε, έχει αρχίσει από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά τότε. Γιατί γινόταν αυτή η κουβέντα και εμφανίστηκε αυτό το θέμα? Γιατί οι δανειστές πιέζανε όλες τις κυβερνήσεις των μνημονίων να έχουν ένα πρωτογενές αποτέλεσμα, 3,5% ήταν του ΑΕΠ στην αρχή, μετά πήγε στο 2,5%. Γιατί? Για να μπορεί ο προϋπολογισμός από τα έσοδά του να πληρώνει τους στόχους του δημόσιου χρέους και να μην χρειάζεται η Ελλάδα, όχι τα χρεολύσια, έτσι, τα χρεολύσια είναι άλλη ιστορία, αν θέλετε θα τα πούμε, τους στόχους να πληρώνει από τους φόρους, από τα έσοδα του δημοσίου, και να μην χρειάζεται να δανείζεται επιπλέον ποσά για την πληρωμή των τόκων του χρέους. Μάλιστα. Τόσο απλά. Οι τόκοι αυτοί, στείλατε στο ενημερωτικό, ήταν 5 δις το 22, 7,374 δις το 23 και θα είναι 7,491 εκατομμύρια το 24. Η αύξηση, λέτε, οφείλεται στην άνοδο των επιτοκίων. Σωστά. Βεβαίως. Μάλιστα. Σωστά. Για πείτε λίγο και για την άνοδο των επιτοκίων, γιατί κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τα δάνεια που έχουμε πάρει από τους, δανειστές, από τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον EFSF, ESM κτλ. Να έχουν ένα σταθερό επιτόκιο, αλλά παράλληλα το κράτος δανείζεται, το δημόσιο δανείζεται ένα σημαντικό ποσό, αυτό που λέμε βραχυπρόθεσμο χρέος, τα οποία είναι τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου και τα ρέπος. Τα δανείζεται συνεχώς, δηλαδή τα έντοκα γραμμάτια είναι τρίμηνα, εξάμηνα, ετήσια και τα ρέπος είναι ολίγων ημερών και εκεί ανεβαίνουν τα επιτόκια. Επίσης ανεβαίνουν τα επιτόκια σε κάθε νέα έκδοση ενός ομολόγου που κάνει το δημόσιο. Τελευταία το 2010 ήταν στο 4,5% κοντά μου φαίνεται, στο 4,5% το επιτόκιο. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το ποσό των ετήσιων τόκων. Εδώ, επειδή παλιότερα είχα ακούσει μια παλαιά εκπομπή σας, συνέντευξη με κάποιον, και κάποιος ακροατής είχε ρωτήσει πόσους τόκους πληρώνουμε. Λοιπόν, θα σας πω ότι έναν αριθμό από το 2010 που μπήκαμε στα μνημόνια μέχρι και πέρσι πληρώσαμε 101 δισεκατομμύρια ευρώ σε τόκους. Μόνο σε τόκους 101 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε πληρώσει σε 12 χρόνια. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, μου λένε εδώ ότι έφτιαξε το ίντερνετ και μου στέλνουν βροχή τα μηνύματα επιτέλους. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, όταν θα ακούμε πρωτογενές πλεόνασμα, να λέμε άνω τελεία, στον προφορικό λόγο δεν μπαίνει, μιλάτε για πρωτογενές αποτέλεσμα, κύριε. Δεν είναι πρωτογενές πλεόνασμα. Ένα το κρατάει. Δεν περισσεύει τίποτα, κύριε Δακίνη. Το απαντήσατε. Το δεύτερο, μιας και σας έχουμε, αυτά για τους τόκους. Τα τοκοχρεολύσια. Τα χρεολύσια. Μάλιστα. Τα χρεολύσια δεν τα πληρώνει ποτέ η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ποτέ δεν τα πλήρωνε από τα έσοδα, από τους φόρους δηλαδή που εισέπραζε το κράτος, διότι απλούστατα οι φόροι δεν φτάνανε για να πληρώνονται τα χρεολύσια. Τι γίνεται? Γίνεται αυτό που λέμε ανακύκλωση του χρέους. Παραδείγματος χάρη, μία χρονιά, τώρα αν θέλετε μπορώ να σας πω και πόσο είναι, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία, μία χρονιά το κράτος πρέπει να πληρώσει σε χρεολύσια 10 δις. Δανείζεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς 10 δις και πληρώνει αυτά που
που πρέπει να πληρώσει. Είτε ομόλογα λήγουν, είτε οι δόσεις προς τους δανειστές των ESM και των EFSM και τα πληρώνει. Αυτό, έτσι λοιπόν το χρέος ανακυκλώνεται συνεχώς. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί αυξάνεται το χρέος. Αυξάνεται το χρέος διότι κάθε χρόνο υπάρχει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, έτσι. Mm-hmm. Όπως σας είπα, το φέτος θα είναι 7,5 δις. Αυτά τα 7,5 δις, πού θα τα βρει η κυβέρνηση να τα πληρώσει? Θα δανειστεί περισσότερο φέτος για να έχει να πληρώνει αυτά τα 7,5 δις. Ενώ αν είχε πρωτογενές πλεόνασμα, όπως μας βαβαλίζουν όλοι και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι, θα ήταν διαφορετικά. Εδώ έχει πρωτογενές αποτέλεσμα. Εγώ το επαναλαμβάνω επίτηδες για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, πρωτογενές αποτέλεσμα και δημοσιονομικό έλλειμμα. Το σημαντικό είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Για να μπορέσει να μειωθεί το δημόσιο χρέος, πρέπει η κυβέρνηση να επιτυγχάνει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Όχι πρωτογενές που λέει, δημοσιονομικό. Δηλαδή έσοδα, δαπάνες συμπεριλαμβανομένων των τόκων και να μένει κάποιο πλεόνασμα. Μάλιστα. Μόνο έτσι, και αν αυτό το, προσέξτε τώρα, και αν αυτό το πλεόνασμα δεν το μοιράζει σε επιδόματα και οτιδήποτε άλλο, αλλά το δίνει για να μειώσει το σύνολο του χρέους. Λέει εδώ ο Τάκης, αχ κύριε Γκλέση μου λέει, εδώ είναι εκτός χρεοστασίου η περίφημη βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ, γιατί το ξεκοκαλίσαν δεκαετία του 50 και στην ουσία δεν έχουμε αποπληρώσει ούτε σέντς του δολαρίου. Τι ψάχνετε τώρα, λέει? Δεν ψάχνω τίποτα. Απλώς προσπαθώ να ξεκαθαρίσω, λέω στον αγαπητό ακροατή, να ξεκαθαρίσω την κατάσταση, γιατί υπάρχει φοβερή σύγχυση σε αυτό το πράγμα. Και ήθελα να σας πω τότε, από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά, βγαίνανε και οι οικονομολόγοι και οι σιανοί, οπαδοί του Κέινς δηλαδή, οι οποίοι σωστά υποστηρίζανε ότι είναι απαράδεκτα αυτά, τα λέγανε και μάλιστα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι απαράδεκτα, διότι σύμφωνα με τη θεωρία του Κέινς, όταν το κράτος έχει πλεόνασμα, ο ιδιωτικός τομέας έχει έλλειμμα. Και λέγανε ότι το κράτος πρέπει να έχει έλλειμμα για να μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπήρχε ποτέ... μια χρονιά μου φαίνεται ένα πολύ μικρό δημοσιονομικό πλεόνασμα υπήρχε, όλες τις άλλες χρονιές και προμνημόνια και πριν από τα μνημόνια. Σωστά. Σας θυμίζω ότι μπήκαμε στα μνημόνια διότι είχαμε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, έτσι όπως φτιάχτηκε τελικά, 15,4% του ΑΕΠ, τεράστιο, τότε μετά την κρίση του 2008. Αλλά σε όλες τις χώρες είχε αυξηθεί τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως αυξήθηκε και πάρα πολύ τώρα από το 20 και μετά, με την πανδημία και μετά με την ενεργειακή κρίση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είχε βάλει τον στενό κορσέ του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, αποφάσισε να εφαρμόσει ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή δεν ισχύει το δημοσιονομικό, το Σύμφωνο Σταθερότητας, και αρχίσανε όλες οι χώρες, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης να δανείζονται αφιδώς. Σας πληροφορώ ότι η Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα από το 20 μέχρι το τώρα το 23, τα μέσα του 23, δανείστηκε συνολικά 48 δις επιπλέον, επιπλέον. Και έτσι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε. Δηλαδή στις αρχές του 22 ήτανε 388 δις. Τώρα έχει φτάσει στα... Συγγνώμη, έκανα λάθος. Ήταν 374 δις. Και τώρα έχει φτάσει στα 404. Αν σκεφτείτε με πόσα μπήκαμε ως χρέος στο μνημόνιο, το πρώτο καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, 300 δις, 299. Μου λένε εδώ τώρα, προσέξτε, είπε λέει ο κύριος Συγκλέσης ότι... Έδωσε ένα στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό. Από το 2010 έως το 2022, μόνο για τόκους, η χώρα έχει καταβάλει 101 δισεκατομμύρια. Ρωτάει λοιπόν ο Νίκος, αυτή η ανακύκλωση που είπατε πριν από λίγο, μαζί με τις μεταχρονολογήσεις πληρωμής, δεν κρύβει ουσιαστικά, λέει, και ένα μέρος του χρέους? Και αν ναι,
ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του χρέους της χώρας. Επίσης, ποιο είναι το συνολικό εσωτερικό και εξωτερικό χρέος. Τα γνωρίζουμε, λέει, αυτά. Γνωρίζουμε αρκετά. Μπορώ να σας πω. Δηλαδή, το συνολικό χρέος της χώρας είναι 404 δις. Είναι από το δελτίο του ΟΔΙΧ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, το τελευταίο δελτίο. Είναι 404 δις. Τώρα, πάλι γίνεται ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, υπάρχουν τρεις αριθμοί για το χρέος, το φαντάζεστε. Τρεις αριθμοί. Ο πρώτος είναι αυτός που σας είπα, δηλαδή το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης που λένε, και είναι 404 δις. Μετά έρχεται και λένε το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, όχι της κεντρικής διοίκησης, προσέξτε, της κεντρικής κυβέρνησης. Τι έχουν κάνει, έχουν αφαιρέσει το χρέος των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το αρχικό ποσό. Μετά έρχονται και αφαιρούν το χρέος που κατέχουν οι Δήμοι, οι ΟΤΑ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ταμεία δηλαδή. Και έχουμε ένα μικρότερο ποσό. Και δηλαδή αυτό το παιχνίδι με το χρέος, εντάξει, μπορεί να πεις δεν είναι παιχνίδι, γιατί το επιβάλλει η Eurostat αυτό. Δηλαδή αφαιρείς από το χρέος που χρωστάει το κράτος το ενδοκυβερνητικό χρέος, δηλαδή το χρέος που κατέχουν δημόσιοι οργανισμοί, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι κτλ. Και έχεις ένα μικρότερο ποσό, το οποίο βεβαίως εμφανίζεται και μικρότερο όσον αφορά το ΑΕΠ. Και έτσι πιθανόν κάποιοι ακροατές σας θα δουν κάποιους άλλους αριθμούς, αλλά η ουσία είναι ότι το κράτος οφείλει να πληρώσει ακόμα και στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί αν δεν τα πληρώσει θα καταρρεύσουν αυτά. 404 δις. Αυτό είναι το χρέος μας σήμερα. Ο Μπάμπης λέει καλημέρα κύριε Γκλέση. Εγώ λέει δεν έχω τελειώσει το Χάρβαρντ. Πώς πάει καλά η οικονομία ενώ δεν παράγουμε ούτε καρβουνάκια για θυμίασμα. Δείτε τις επιχειρήσεις. Ανοίγουν μόνο καφέ και ιντερνετικές μακακίες, λέει. Υπάρχει κίνηση στην αγορά από real estate μέχρι να σκάσει και εδώ να υπάρξει κράξ στην αγορά ακινήτων. Συνήθως αγοράζουν ξένοι και κάνουν ανακαινήσεις και έσοδα από τον τουρισμό. Ποιος προσπαθεί τώρα να τον κάνει και αυτόν καρτέλ, ο Πρωθυπουργός λέει. Στους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας πώς πάμε, πάμε καλά, τίποτα δεν έχουμε. Ναι, είναι σωστό. Εγώ δεν είπα ότι η ελληνική οικονομία πάει καλά. Είναι μια οικονομία βασισμένη αποκλειστικά πια στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες. Δεν παράγει προϊόντα και στον αγροτικό τομέα έχουμε συρρήκνωση και στη βιομηχανική παραγωγή έχουμε συρρήκνωση. Έχουμε πάρα πολύ έντονο εξωτερικό ανταγωνισμό, δηλαδή εισάγουμε τα πάντα από αγροτικά προϊόντα, από λεμόνια, από πατάτες, από σκόρδα, από τα πάντα. Είναι ανοιχτά τα σύνορα, δηλαδή αυτό μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως αυτός ο κλάδος των υπηρεσιών είναι πολύ ευαίσθητος σε οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική απορρίθμιση. Έγινε με την πανδημία, έγινε με την ενεργειακή κρίση τη λεγόμενη, ίσως αύριο γίνει με μια γεωπολιτική αναταραχή όπως είναι ο πόλεμος. Μάλιστα. Η ελληνική οικονομία βασίζεται στο τζίρο, δηλαδή, και όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση, τα επιδόματα κτλ. Αποσκοπούν στο να αναπτυχθεί, εμφανίζεται το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, να αναπτύσσεται λόγω τζίρου. Γίνεται τζίρος και έτσι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και βεβαίως το ΑΕΠ αναπτύσσεται και λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή η άνοδος των τιμών εμφανίζει, εσείς εγώ, οποιοδήποτε να αγοράζει τα ίδια προϊόντα, εμφανίζεται ως αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό έχει και μια άλλη επίπτωση και γι' αυτό είναι πολύ ευνοϊκό για την κυβέρνηση σήμερα, αυξάνει τις εισπράξεις των φόρων. Δηλαδή, με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές, όταν οι τιμές είναι ακριβότερες. Μην κουράζεστε, αντλία καυσίμων. Αυτό από μόνο το απαντά. Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς, απαντά. Ακριβώς. Λέει εδώ ο Ηλίας από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει κύριε Γκλές. Δηλαδή μπήκαμε στο μνημόνιο με 120 δις
και αντί να ξοφλήσουμε το ποσό σε 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια, φτάσαμε να είναι και 4 φορές απανό. Και κανείς δεν μας λέει πώς να. Μα δεν μπήκαμε στο μνημόνιο για να εξοφλήσουμε το χρέος μας, λέω στον ακροατή σας, κύριε Σαχίνη. Δεν μπήκαμε γι' αυτό. Μπήκαμε για να μην κάνουμε στάση πληρωμών και ανατρέψουμε όλο το οικοδόμημα του ευρωσυστήματος. Μάλιστα. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. 200, έκανε μου φαίνεται λάθος, το 2009 το χρέος ήταν 299 δις, σχεδόν 300. Σήμερα είναι 404, παρόλο, το είχατε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή σας, το PSI που έγινε. Το ξεχάσαμε το αυτό. Το κούρεμα των ομολόγων. Μάλιστα. Και παρά το PSI, έχετε δίκιο. Μου λέει ο Νίκος, κύριε Ιγκλέση, μήπως έχετε πρόχειρο το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος της χώρας. Και θέλω να σας ρωτήσω, λέει, και κάτι που άπτεται της οικονομικής, δεν άπτεται άμεσα της οικονομικής επιστήμης. Μπορεί να μου δώσει όμως, λέει, μια εξήγηση για αυτό που βλέπω καθημερινά. Δρόμους ασφεκτικά γεμάτους από αυτοκίνητα, νέα αυτοκίνητα, μαγαζιά γεμάτα, εκδρομούλες τα Σαββατοκύριακα, ταξίδια στο εξωτερικό. Θέλω να πω, λέει, τελικά η πραγματική οικονομία σε τι κατάσταση βρίσκεται και πού βασίζεται, στην οικονομία ή στην παραοικονομία. Καταρχάς, να σου πω εγώ κάτι, Νίκο, ταξίδια δεν ξέρω από ποιους βλέπεις. Η συντριπτική πλειοψηφία εκδρομούλες δεν κάνει, αλλά για έλατε, κύριε Γκλέση. Ναι, κοιτάξτε, η πρώτη ερώτηση ήταν για το εσωτερικό και εξωτερικό χρέος, αν κατάλαβα καλά. Κοιτάξτε, το χρέος πια δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε εσωτερικό και εξωτερικό. Όλο το χρέος είναι σε ευρώ και αυτό το χρέος το κατέχουν διάφοροι, δηλαδή το κατέχουν βεβαίως οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είπα και προηγουμένως, η FSF, η ESM, το κατέχουν τα κράτη της Ευρωζώνης, το πρώτο μνημόνιο ήταν αυτό, το κατέχουν τράπεζες, το κατέχουν ιδιώτες, το κατέχουν φαν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εκείνο που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι το βραχυπρόθεσμο χρέος, δηλαδή τα έντοκα γραμμάτια και τα ρέπος, τα οποία είναι περίπου 62-63 δισεκατομμύρια, αυτά κατά συντριπτικό ποσοστό τα κατέχουν, είναι εγχώριο χρέος, δηλαδή τα κατέχουν ελληνικές τράπεζες, Έλληνες ιδιώτες, τώρα αρχίζουν να δίνουν έντοκα γραμμάτια και στους ιδιώτες μέχρι 15.000 ευρώ για να έχουν κάποια καλύτερη απόδοση τόκων, ας πούμε. Αυτά τα είναι, το κατέχουν εντός της χώρας. Υπάρχει τεράστια διαφορά, για να γίνει κατανοητό στον ακροατή σας, τι γινότανε πριν μπούμε στο ευρώ, δηλαδή πριν μέχρι το 2001. Τότε το 75% του τότε χρέους ήταν σε δραχμές και αυτό το χρέος το κατήχανε Έλληνες και οι τόκοι μένανε στην Ελλάδα. Και μόνο το 25% του τότε χρέους ήταν σε συνάλλαγμα, σε άλλα νομίσματα, μάρκο, ξέρω εγώ, δολάριο, γεν και ελβετικό φράγκο. Μετά με την είσοδο στο ευρώ, όλο το χρέος έγινε ευρώ, έγινε δηλαδή συναλλαγματικό το χρέος ουσιαστικά, γιατί η Ελλάδα δεν εκδίδει ευρώ. Και από εκεί και πέρα το χρέος άρχισαν να το κατέχουν συνεχώς, εφόσον ήταν σε ευρώ, ξένοι. Και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του χρέους το έχουν οι ξένοι. Δηλαδή μόνο το χρέος προς τους δύο οργανισμούς, τον EFSF και τον ESM, είναι το 58% του συνόλου. Μόνο χώρια τα ομόλογα που τώρα εκδίδουμε συνεχώς καινούργια ομόλογα κάθε χρόνο, τα οποία τα παίρνουν κυρίως ξένοι. Τα παίρνουν βέβαια και ελληνικές τράπεζες κτλ. Αλλά τα παίρνουν κυρίως ξένοι. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, σωστά. Μέσω του προγράμματος. Ναι. Λέει εδώ. Η δεύτερη ερώτηση, δεν θέλω να αφήνω αναπάντητα κάποια. Η δεύτερη ερώτηση, η προηγούμενη, ποια ήταν? Ότι εγώ βλέπω λίγες αυτοκίνητα πολλά να κυκλοφορούν στους δρόμους, Σαββατοκύριακα εκδρομές. Μα σας είπα, γίνεται τζίρος. Χρέος και τζίρος. Αυτό γίνεται. Όντως υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα. Άμα πας ένα Σαββατοκύριακο σε μια ταβέρνα, δεν βρεις τραπέζι να κάτσεις. Υπάρχει και παραοικονομία βεβαίως πολύ σημαντική,
Λέει εδώ ο παραγωγή Ιάς. Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Θα έρθω, θα έρθω. Παραγωγή προϊόντων. Λίγο γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχω πολλά ερωτήματα. Έχετε εξάψει εδώ το ενδιαφέρον. Λέει ο Ηλίας, θα μας πει κάποιος πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος. Ξέρει, λέει κάποιος, να μας το πει. Ναι, αυτό είναι μια τώρα μεγάλη ιστορία, πώς δημιουργήθηκε το χρέος. Δημιουργείται το χρέος, σας είπα, από τη στιγμή που το κράτος, η κυβέρνηση, από πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν, ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα, το επιπλέον δηλαδή που ξοδεύει, πρέπει να το δανείζεται. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Όταν η χώρα έχει δικό της νόμισμα, μπορεί να εκδίδει νόμισμα. Αν δεν έχει δικό της νόμισμα, πρέπει μόνο να δανείζεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βρει το επιπλέον που θέλει να ξοδέψει. Και υπάρχουν περίοδοι που χρειάζεται η κυβέρνηση, απαιτείται να ξοδέψει περισσότερα από όσα εισπράττει, λόγω ύφεσης οικονομικής, λόγω εκτάκτων συνθήκων κτλ. Έτσι αυτό το χρέος ισορρεύεται. Επειδή δεν πετυχαίνει ποτέ για πολιτικούς λόγους, γιατί η κάθε κυβέρνηση θέλει να μοιράζει χρήματα στον κόσμο για να κερδίζει τις επόμενες εκλογές. Υπάρχει ο πολιτικός κύκλος που λέμε. Επειδή ποτέ αν δημιουργηθεί κάποιο πλεόνασμα δεν το δίνει για τη μείωση του χρέους, το χρέος δεν μειώνεται ποτέ. Αυγατίζει και αυτοί που κρατάνε το χρέος, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, ποιος κρατάει το χρέος, σε ποιανού ιδιοκτησία είναι το χρέος, εισπράττει τους στόχους. Ναι, αυτό είναι το κλειδί. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα, λέει κύριε Ιγκλέση. Ένα φορτίο πατάτες είναι ο οδηγός Νταλίκας από Γερμανία, το οποίο κάνει διέλευση από τρίτη χώρα, Σερβία, Σκόπια. Όταν μπαίνει στην Ελλάδα, πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στα σύνορα, οπότε ξέρει το Υπουργείο για την εισαγωγή του. Αν όμως μπει από ευρωπαϊκή χώρα, Βουλγαρία, Ιταλία, δεν δηλώνεται κάπου. Το οποίο σημαίνει το να ξεναφορτωθεί σε μια έρημη αποθήκη, το συσκευάζει και το πουλά, για παράδειγμα, ως νευροκοπίου. Υπάρχουν και αυτά, λέει, κύριε Ιγκλέση. Βεβαίως υπάρχουν και αυτά, διότι σας είπα και προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει την κοινή αγορά, όπου όλα τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα και χωρίς κανένα δασμό. Δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να βάλει ένα μικρό δασμό στις εισαγόμενες πατάτες για να ευνοήσει την εγχώρια παραγωγή. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει. Ο Γιάννης λέει, ο Γιάννης είναι άρτη αφιχθής στο Ηράκλειο από το Βέλγιο, πρέπει να πω. Οι μόνες χώρες, κύριε Ιγκλέση, που χρεοκόπησαν, λέει ο Γιάννης, ήταν αυτές οι οποίες δανείστηκαν σε ένα νόμισμα το οποίο δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν. Η χώρα μας με το ευρώ δεν έχει νομισματική κυριαρχία. Και λέει ο άλλος Νίκος. Πολύ σωστό αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι βασικό στοιχείο, κλειδί. Γιατί μία χώρα, λέω στον ακροατή σας, δεν χρεοκοπεί ποτέ όταν χρωστάει, όσα και να χρωστάει στο εθνικό της νόμισμα. Εκδίδει νόμισμα και πληρώνει. Μια χώρα χρεοκοπεί μόνο όταν χρωστάει σε συνάλλαγμα και δεν έχει το συνάλλαγμα αυτό, δεν μπορεί ούτε να το δανειστεί ούτε από τις εξαγωγές της, για να πληρώσει το χρέος της. Όλες οι χρεοκοπίες και της Αργεντινής και της Ρωσίας και τα λοιπά έγιναν γιατί οι χώρες αυτές χρωστάγαν σε συνάλλαγμα και δεν έχουν το συνάλλαγμα να το πληρώσουν. Συναφές το ερώτημα παρατήρηση του φίλου του Νίκου. Και το νόμισμα όμως, αν είχες, δεν θα έπρεπε, λέει, να έχει αντίκρισμα σε κάτι? Ενώ ακόμη και αν είχαμε δικό μας νόμισμα, θα είχε κάποια αξία αν δεν είχαμε παραγωγή, αν δεν είχαμε δημόσιες επενδύσεις, αν δεν είχαμε εξαγωγές? Σωστά. Παλιά τα νομίσματα, πολύ σωστό και αυτό, παλιά τα νομίσματα βασιζόντουσαν στα αποθέματα χρυσού. Μετά βασιζόντουσαν στα αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα, δηλαδή μετά το Μπέρνον Κούντς και την κυριαρχία του δολαρίου μέχρι το 1971 που καταργήθηκε η μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Σήμερα όλα τα νομίσματα είναι αυτά που λέμε νομίσματα fiat, δηλαδή βασίζονται στην εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος τους και στο νόμισμά τους. Βεβαίως, μια χώρα που έχει παραγωγή, που έχει εξαγωγές, έχει ισχυρό νόμισμα. Αν το έχει το νόμισμά σου σε ελεύθερη διακύμανση, έτσι, γιατί μπορεί το νόμισμά σου να το έχει και κλειδωμένο, αν χρειαστεί. Λοιπόν, βεβαίως η αξία του νομίσματος έχει σχέση
με την, όχι μόνο με την οικονομική ισχύ μιας χώρας, αλλά ακόμα και με την πολιτική σταθερότητα μιας χώρας. Παίζουν πολλοί παράγοντες. Δηλαδή πόσο εμπιστοσύνη έχουν οι ξένοι σε σένανε, στη χώρα σου, στην οικονομία σου. Παίζουν και τέτοιοι παράγοντες. Λόγω, βλέπετε καμιά φορά ότι γίνεται μια κρίση σε μια χώρα ή πάει να γίνει κάποια σύγκρουση κτλ. Και αμέσως υποτιμάται το νομισμά της. Ο φίλος ο Αντώνης... Δηλαδή, αν η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είχε μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους υδρογονάνθρακες που έχει... Καλά, μετά θα μπορούσε να έχει ένα δικό της νόμισμα πολύ ισχυρό, αλλά δεν το κάνει αυτό. Με το αν δεν γράφεται ιστορία, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, νέος επιστήμονας. Καλημέρα, λέει κύριε Γκλεσί. Το ευρώ πάσχει αφού είναι ατελές νόμισμα. Δεν έχει ενιαία δημοσιονομική πολιτική. Παρότι περάσαμε τα δύσκολα της πανδημίας, τώρα πληθωρισμό, δεν είδαμε ένα επόμενο βήμα στα νομισματικά. Μήπως η μη πραγματική ενοποίηση του νομίσματος είναι το πρόβλημα? Σωστά. Υπάρχει ένα νόμισμα, το ευρώ, χωρίς κοινή, όπως πολύ σωστά λέει ο ακροατής σας, κοινή δημοσιονομική πολιτική. Γι' αυτό το ευρώ έχουν μπει πυλώνες, έχουν μπει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να επιβιώνει το ευρώ. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι διάφορες. Η σημαντικότερη, το σύμφωνο σταθερότητας, δηλαδή να μην δημιουργούν οι χώρες ελλείμματα. Ανεξάρτητα δηλαδή από τις ανάγκες της οικονομίας τους, από την ανάγκη χρηματοδότησης, επενδύσεων κτλ. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι, αυτό προσέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κομισιόν, τα ελλείμματα. Γιατί τα ελλείμματα υποσκάπτουν τη σταθερότητα του ευρώ. Ναι, είναι ένα ατελές νόμισμα το ευρώ, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κοινή δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα. Υπάρχει, κάθε κυβέρνηση κάνει τη δική της δημοσιονομική πολιτική και το ευρώ είναι ενιαίο νόμισμα για όλους. Και έρχονται μετά και σου λένε, α, ναι, επειδή έχουμε το ενιαίο νόμισμα, εσύ δεν μπορείς να έχεις έλλειμμα πάνω από τόσο, 3% ξέρω εγώ. Ο Σιμεών που είναι οδηγός ταξί μου λέει εδώ, καλημέρα. Και χώρες που προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις, με το δικό τους νόμισμα, ξέρετε λέει τι συμβαίνει. Σας διαβάζω. Με συντριπτική πλειοψηφία 187 ψήφων υπέρ, 2 κατά, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ και μία αποχή Ουκρανία, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε χθες για άλλη μια φορά τον τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού εμπάργκο που έχουν επιβάλει στην Κούβα οι Ηνωμένες Πολιτείες για πάνω από 6 δεκαετίες. Ναι, σωστό είναι αυτό. Άλλος φίλος λέει καλημέρα. Μπορεί τελικά κλείνοντας να μας πει το εξής ο κύριος Ιγκλέσης? Αφού όλοι χρωστούν σε όλους παγκόσμια, αυτή η φούσκα πώς λειτουργεί? Κοιτάξτε, νομίζω το είπα. Όλοι χρωστούν σε όλους. Σωστά. Αυτοί που κρατάνε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους των διαφόρων χωρών είναι αυτοί που ωφελούνται. Δηλαδή εισπράττουν τους τόκους του χρέους και ασκούν επιρροή πολιτική, οικονομική κτλ. Γιατί το χρέος, κοιτάξτε να δείτε, έχει 4 βασικούς παράγοντες που το προσδιορίζουν το δημόσιο χρέος. Ο πρώτος είναι βεβαίως πόσα χρωστάς, το ύψος του χρέους. Ο δεύτερος είναι σε ποια νομοθεσία είναι το χρέος. Αν είναι στο δικό σου δίκαιο ή όπως είναι το ελληνικό τώρα χρέος, στο αγγλικό δίκαιο. Ο τρίτος παράγοντας είναι ποιος κατέχει το χρέος, ποιος δηλαδή είναι ο ιδιοκτήτης και στον οποίο πληρώνει τους τόκους. Και ο τέταρτος παράγοντας είναι σε ποιο νόμισμα είναι το χρέος. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ένα πολύ μεγάλο χρέος, έχουν όμως, το έχουν σε δολάρια όλο το χρέος τους. Και έτσι, όποτε χρειάζεται, μπορούν να αυξήσουν την έκδοση δολαρίων και να πληρώνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα χρεοκοπήσουν ποτέ. Ή άλλες χώρες που το χρέος τους είναι αποθεματικό, είναι σε νόμισμα που θεωρείται αποθεματικό. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το ελβετικό φράγκο, το ιαπωνικό γένι. Η Ιαπωνία έχει μεγαλύτερο χρέος από την Ελλάδα, σας πληροφορώ. Έχει εσωτερικό απίστευτο χρέος καταρχάς η Ιαπωνία. Έχει εσωτερικό, αλλά είναι σε γεν το χρέος της. Δεν είναι σε άλλα νομίσματα και παράλληλα είναι και ο μεγαλύτερος κάτοχος
του αμερικανικού χρέους. Μεγαλύτερο, δηλαδή η Ιαπωνία κατέχει αμερικανικό χρέος μεγαλύτερο από ό,τι κατέχει η Κίνα. Και είναι και ο βασικός κόμβος διεθνούς διακίνησης εμπορευμάτων. Η κρίση στη Φουκουσίμα δεν ήταν το πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά ότι εκεί ήταν οι μεγαλύτερες αλυσίδες των εμπορικών δρόμων. Αυτό ναι, να καταλάβουμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί. Δηλαδή, οι μονομερείς, να λέμε, όπως λένε κάποιοι, πόσο ήταν το χρέος, ξέρω εγώ, πριν τη δικτατορία, πόσο ήταν το χρέος μετά τη δικτατορία, πόσο είναι τώρα, πόσο ήταν. Βάζουν και τους πρωθυπουργούς, ποιος ανέβασε το χρέος κτλ. Αυτά είναι πολύ σχετικά. Γιατί σας είπα και προηγουμένως, είναι άλλο να έχεις το χρέος όλο σε δραχμές, άλλο να το έχεις όλο σε συνάλλαγμα, άλλο να το έχεις μισό-μισό κτλ. Αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το θέμα, κλείνοντας κύριε Σαχίνη, είναι ένα και μοναδικό. Η Ελλάδα είναι υπόδουλη ενός τεράστιου χρέους, το οποίο είναι στο σύνολό του συναλλαγματικό, δηλαδή είναι σε ένα νόμισμα που δεν μπορεί να το εκδώσει η Ελλάδα, και επιπλέον, για αυτό το τεράστιο χρέος πληρώνει κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό σε τόκους που ουσιαστικά απορροφούν όλη την εκμάδα της οικονομίας της. Αυτό είναι το βασικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιγκλέση, και θέλω να πω μια κουβέντα, μου δίνετε την ευκαιρία. Θέλω να αφιερώσω τα όσα είπατε στην απουσία ενός μεγάλου Έλληνα, σε διεθνή φόρα υπερέτησε, τα είπε, αλλά τον άρχισαν να λένε ότι του έχει στρίψει βίδα. Αυτά που λέτε και πιο σκληρά ακόμη. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Γεννηματάς τα είπε, αλλά είπαν του στρίψει βίδα. Να τα όμως, πώς προκύπτουν, ναι, εδώ. Λοιπόν. Είχα συζητήσει με τον κύριο Γεννηματά τότε, στην περίοδο των μνημονίων, αρκετές φορές είχαμε μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Αφού τα βλέπα από μέσα ο άνθρωπος. Καλημέρα, κύριε Γκλέση, να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.